Κυριότερες φάσεις περιγράφει ο Ντίνος Φινικαρίδης. Γιάννος Ιωάννου. Κάνει την μπαγιά προς το μέρος του Αντωνίου, έδιωξε ο Δημητριάδης, η μπάλα στον Φασουγιώτη. Φασουγιώτη στο καλό σουτ, την μπάλα μόλις έξω. Μια καλή προσπάθεια από τον Κώστα Φασουγιώτη. Φασουγιώτης για τον Αντωνίου. Αντωνίου κάνει μια πάσα, κάποιες κόντρες. Χριστοδούλου θα χάσει την μπάλα. Αριστοκλέους βρίσκει τον Γιάννο τον Ιωάννου. Το γυριστό σουτ, ο Λοΐζου θα μαζέψει την μπάλα. Η καλή φάση για το ΑΠΟΕΛ στο 16ο λεπτό. Ιωάννου. Ιωάννου θα ξεφύγει. Ιωάννου πάντα θα κάνει την όμορφη μπαγιά Σωτηρίου και γκολ. 1-0 για το ΑΠΟΕΛ από τον Άντρο Σωτηρίου στο 22ο λεπτό. Όλα ξεκίνησαν από την όμορφη προσπάθεια του Γιάννου Ιωάννου, αρχηγός του ΑΠΟΕΛ. Βρήκε πολύ ωραία τον Σωτηρίου μόνο στην μεγάλη περιοχή. Καλό το πλασέ και 1-0 για το ΑΠΟΕΛ στο 22ο λεπτό. Αριστοκλέους εκτέλεσε το φάουλ για το ΑΠΟΕΛ. Πήρε την κεφαγιά ο Ιωάννου. Γίνεται η κόντρα στον Φασουγιώτη. Τρέχει ο Αλεξάνδρου. Μπάλα στα ύψη. Η σέντρα στην περιοχή. Ευκαιρία για το ΑΠΟΕΛ. Το σούτ στη γραμμή. Νέα κόντρα και το 2-0 με ανάποδο ψαλίδι από τον Άντρο Σωτηρίου. Από τον Άντρο Σωτηρίου το δεύτερο τέρμα του ΑΠΟΕΛ στο 25ο λεπτό σε μια περιπετειώδη φάση. Έγινε η σέντρα στην μεγάλη περιοχή. Το σούτ από τον Φασουγιώτη αποκρούστηκε στη γραμμή. Η μπάλα πήρε ύψος, έγιναν κάποιες κεφαγές και τελικά ο Σωτηρίου με όμορφο γυριστό σούτ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα και το δεύτερο για το ΑΠΟΕΛ. Για τον Κούστα θα περάσει. Η μπάλα και πάλι στον Δημητριάδη. Χριστοδούλου κάνει το σούτ από κοντά. Η μπάλα θα φτάσει στον Πετρίδη που μαζεύει. Αλεξάνδρου θα κάνει την καταμέτωπο επίθεση. Θα κάνει και το σούτ. Ο Λοΐζου όμως σε καλή θέση μάζεψε. Χριστοδούλου για τον Μάρκου. Κατσάι. Κατσάι που μπαίνει επικίνδυνα. Ανοίγει ωραία για τον Δρακόπουλο. Το σούτ ο Πετρίδης θα σώσει με τα πόδια. Καλή φάση για τον Ολυμπιακό. Παίζουμε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Φασουγιώτης εκτέλεσε το φάουλ. Γιάννος Ιωάννου κάνει το σούτ, ήταν όμως σε θέση offside. Φασουγιώτης πετάει την μπάλα απέναντι. Φεύγει μόνος ο Αριστοκλέους. Αριστοκλέους κάνει την παράλληλη μπαγιά. Δεν θα προλάβει ο Σωτηρίου. Η μπροστινή μπαγιά τώρα για τον Κούστα. Την τελευταία στιγμή έκοψε εκεί ο παίχτης του ΑΠΟΕΛ. Έχουμε φάουλ για τον Ολυμπιακό. Έμεσο χτύπημα. Έμεσο φάουλ λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Δεν θα εκτελεστεί. Τώρα εκτελείται. Σούτ από τον Κούστα. Η μπάλα κοντράρεται. Νέο σούτ και ο Πετρίδης μαζεύει. Φασουγιώτης. Ωραία για τον Αριστοκλέους. Αριστοκλέους μπροστά για τον Σωτηρίου. Σωτηρίου κάνει το γύρισμα. Είναι μόνος ο Αλεξάνδρου και χάνει μοναδική ευκαιρία να κάνει το 3-0. Σωτηρίου. Φασουγιώτης. Φασουγιώτης για τον Αριστοκλέους. Σέντρα από τον Αριστοκλέους και φαγιά από τον Σωτηρίου. Κατεβάζει όμως την μπάλα ο Λοΐζου. Χαραλάμπους με τον Κατσάι. Ο παίχτης του Ολυμπιακού βρίσκεται στο έδαφος. Ο Χαραλάμπους δέχεται κίτρινη κάρτα ενώ χτυπιέται εκεί με τον Κούστα. Και πάλι συμπλοκές. Ενώ είναι στο έδαφος ο Κατσάι. Γιάννος Ιωάννου. Μπροστινή μπαγιά για τον Αλεξάνδρου. Αλεξάνδρου κάνει το γύρισμα. Η μπάλα παίρνει μια παράξενη τροχιά και φεύγει τελικά κόρνερ. Λάθος μπαγιά από τον Πλακίτη. Φασουγιώτης τώρα για το ΑΠΟΕΛ. Φασουγιώτης θέλει να περάσει και περνά.
Περνά ο Κώστας Φαζουγιώτης, μπαίνει μόνος στην περιοχή, κάνει την παράλληλη πάσα και την τελευταία στιγμή διώχνει ο Χρυσοστόμου σε κόρνερ. Φαζουγιώτης κάνει την παγιά, έξυπνη παγιά για τον Πούνα που φεύγει πίσω από την άμυνα του Ολυμπιακού, πλασάρει και κάνει το 3-0. Κάνει το 3-0 ο Χριστάκης Πούνας ακριβώς στο 90 λεπτό. Ήταν η όμορφη πάσα του Φαζουγιώτη που περίμενε τον Πούνα να φύγει πίσω από την άμυνα του Ολυμπιακού. Του πέταξε την έξυπνη παγιά. Ο Πούνας βρέθηκε απέναντι από τον Λουίζου, πλάσαρε όμορφα και έκανε το 3-0 για το ΑΠΟΕΛ. Συνεχίζαμε ακόμα μια καλή εμφάνιση. Προβλήμα τον κύριο Μπόνεφ που οι εμφανίσεις μας είναι αρκετά καλές από την ημέρα που ανάλαβε. Υπάρχουν κάποιες συγκυρίες που δεν παίρναμε, παίζαμε αρκετά καλά, δεν παίρναμε βαθμούς. Τελευταία παίρνουμε για πολλούς βαθμούς και πιστεύω ότι η συνέχεια θα είναι ακόμα καλύτερη. Φυσικά στο όνομα μας είναι το κύπελλο. Και στο πρόθυμο όμως θα έχουμε 4 παιχνίδια τα οποία θα παλέψουμε. Το ΑΠΟΕΛ έδειχνε να έχει πρόβλημα στο σκοράρισμα, ωστόσο στις τελευταίες αγωνιστικές σκοράρει. Τι άλλαξε? Εγώ δεν το βρίσκα πρόβλημα στο σκοράρισμα, απλώς είχαμε ευκαιρίες. Απλώς ήταν κάμποση ατυχία που στα τελευταία μας ευτυχώς μας είχε καταλήψει. Και βλέπουμε ότι και βάλαμε 3 γκολ με την ΑΕΚ, 2 γκολ με την Ομόνια, 3 γκολ σήμερα. Πιστεύω είναι αρκετά καλά αποτέλεσμα να φέρνουμε. Και για τον επαναληπτικό της Τετάρτης με την Ομόνια. Σίγουρα το παιχνίδι είναι αρκετά δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι θα περάσουμε. Το πρώτο ημίχρονο δεν πήγε τόσο καλά η ομάδα, αλλά